Λοιπόν, κύριε Ζακαλώτο. Θα σχολιάσω ότι μόλις ζήτησα το λόγο να κάνω μια ερώτηση για τον κύριο Σκυλακάκη, σηκώθηκε και έφυγε. Θα υπάρχει... Ο κύριος Σκυλακάκης, όταν μιλούσε ο κύριος Βαραμένος, είπε σε απάντηση τον κύριο Βαραμένο ότι μειώσαμε το ένφια. Θέλω να επιβεβαιώσετε τα εξής στοιχεία. Πρώτον, είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι στον προϋπολογισμό του 2019 είχαμε εμείς 260 μείωση του ένφια? Και είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι το 2019 αυτό έγινε νόμος? Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι εσείς προσθέτετε 205 εκατομμύρια και ότι στον πίνακα 3,8 στον προϋπολογισμό τώρα παίρνετε πίσω 170 εκατομμύρια, τα οποία θα είναι για τις αντικειμενικές αξίες που θα αυξηθούν? Άρα μπορεί να επιβεβαιώσετε, πριν λέτε μεγάλα λόγια για το έμφυα, ότι η δική σας συμβολή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι 205 που βάλατε, μείον 142 που μας κάνει 63 εκατομμύρια. Δηλαδή, θέλω επιβεβαίωση ότι η δική σας συμβολή σε όλη τη μείωση που θα δουν οι πολίτες για το έμφυα είναι μόνο 63 εκατομμύρια. Αν έχω κάνει κάποιο λάθος, θα με διορθώσετε. Ναι. Ο κύριος Σκυλακάκης είναι εδώ. Θα απαντήσει ο ίδιος. Κύριε Σκυλακάκη. Ακούσατε την ερώτηση? Μισό λεπτάκι. Κάτι θα μου απαντήσει πρώτα ο κύριος. Εντάξει, κύριε Λιβανέ. Κύριε Λιβανέ, αν θελήσει ένα λεπτό, ήταν μία ερώτηση. Μισό λεπτάκι. Παρακαλώ, εντάξει. Γι' αυτό ρωτάω τον κύριο Σκυλακάκη, αν έχει ακούσει την ερώτηση, αν έχει ενημερωθεί. Κατά τα άλλα, για να συμφωνήσουμε, γιατί έχουμε... Κύριε Λιβανέ, η διαδικασία είναι σωστή. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος μπορεί να ζητάει το λόγο για κάτι που είπε ένας υπουργός, όχι αμέσως μόλις το πει, αλλά και κάποιες ώρες μετά. Και ο υπουργός μπορεί να απαντήσει και αυτός κάποιες ώρες μετά, έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Αλλά... Ναι, έτυχε, δεν είναι... Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Λοιπόν, δεν είναι τώρα αντικείμενο συζήτηση αυτό. Αν θέλει ο κύριος Σκυλακάκης, μπορεί τώρα να απαντήσει. Μόνο που σας παρακαλώ, σηκωθείτε. Μπορώ να πω δύο λόγια για τον ένφια. Άκουσα την ερώτηση από τον συνάδελφο τον κύριο Βεζιρόπουλο. Λοιπόν, καταρχήν, να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Αυτή τη στιγμή ο ένφια μειώθηκε κατά 22%. Το 12% της μείωσης προέρχεται από απόφαση τη δική μας κυβέρνηση. Η απόφαση αυτή υλοποιήθηκε. Τα νούμερα του ένφια όμως που βλέπουμε στον προϋπολογισμό δεν έχουν να κάνουν με τα ποσοστά των μειώσεων για ένα πολύ απλό λόγο, γιατί έχει αυξηθεί η σπραξιμότητά του. Έχουμε λοιπόν μία σοβαρή αύξηση της σπραξιμότητας του ένφια, ο οποίος, την οποία και καταγράφουμε εν μέρη μόνο στον προϋπολογισμό, θα καταγραφεί και στην επόμενη φάση. Σε ό,τι αφορά την επόμενη χρονιά, μιλάμε για μία διόρθωση που η δική σας κυβέρνηση είχε αναλάβει ως προαπαιτούμενο να κάνει και δεν την ολοκλήρωσε, παραμένει στα προαπαιτούμενα και αυτή η διόρθωση που είναι σωστή να γίνει, δηλαδή όλοι να πληρώνουμε βάσει την πραγματική τους ακίνητη περιουσία και όχι πλασματική, θα προχωρήσει από την κυβέρνηση, θα φέρει επιπρόσθετα έσοδα και ένα μέρος αυτών των επιπρόσθετων εσόδων, μεγάλο, το συντριπτικό, θα επιστρέψει πίσω στους πολίτες με πρόσθετη μείωση συντελεστών. Λοιπόν, απάντησε ο κύριος Σκυλακάκης, κύριε Βαζιρόπουλε. Σας καταλαβαίνω, αλλά να προχωρήσουμε. Πείτε.
Κύριε συνάδελφε, για τον ένφια έχετε δίκιο. Ότι είχατε νομοθετήσει για τη μείωσή του κατά 30% για περιουσίες ιδιοκτησίας μέχρι 60.000 ευρώ. 260 εκατομμύρια ευρώ. Η δική μας κυβέρνηση, αυτό φυσικά στην πράξη δεν έγινε ποτέ, η δική μας κυβέρνηση νομοθέτησε και για πρώτη φορά μειωμένα καθαριστικά ένφια είδαν οι πολίτες, οι ιδιοκτήτες ακινήτων, με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρώτον. Δεύτερον, τι κάναμε εμείς, ποια είναι η διαφορά. Γιατί το δικό σας μέτρο ήταν 260 εκατομμύρια ευρώ και το δικό μας 465 εκατομμύρια ευρώ. Ποια είναι η διαφορά των 205 εκατομμύριων ευρώ. Κάναμε ακριβώς το ίδιο για περιουσίες μέχρι 60.000 ευρώ ιδιοκτησίες 30% μείωση, αλλά από εκεί και πέρα για περιουσίες μέχρι 70.000 ευρώ 27% μείωση του ένφια, για περιουσίες μέχρι 80.000 ευρώ 25% μείωση του ένφια, για περιουσίες μέχρι 1 εκατομμύριο ευρώ 20% μείωση του ένφια και για πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ περιουσίες 10% μείωση του ένφια. Μεσοσταθμική μείωση του ένφια 22%. Συν 205 εκατομμύρια ευρώ. Και γιατί το κάναμε αυτό? Γιατί δώσαμε και σε αυτούς που έχουν τη μεσαία περιουσία μείωση του ένφια, κάτι εσείς που όλα αυτά τα χρόνια με την πολιτική σας τους τσακίσατε. Τη μεσαία τάξη τη φτωχοποιήσατε. Και ποια είναι η μεσαία τάξη που έρχεστε και μιλάτε τώρα συνέχεια, τώρα την ανακαλύψατε? Ποια είναι η μεσαία τάξη? Αυτή που κατεβάσετε το συμπληρωματικό φόρο από τις 300.000 ευρώ στις 200.000 ευρώ και υπερτριπλασιάσετε τους συντελεστές φορολόγησης του συμπληρωματικού φόρου. Αυτά κάναμε για όλους αυτούς. Κάναμε μείωση του ένφια για όλες τις περιουσίες, στηρίζοντας πρώτα τη φτωχή περιουσία και μετά τη μεσαία περιουσία. Σας ευχαριστώ. Ναι, εντάξει, κύριε Βαζιρόπουλε, όμως, μια και θα αφήσω, μπορώ να πω το εξής. Απάντησε ο ένας υπουργός, δεν χρειάζεται να απαντάει και ο άλλος και να δίνει και έναν άλλο τόνο. Και δεύτερο, με συγχωρείτε τώρα, αλλά τι επιχείρημα είναι αυτό ότι ποτέ δεν έγινε? Έτσι γίνονται τα πράγματα στην πολιτική. Κάνεις ένα νόμο και όταν έρθει η ώρα να εφαρμοστεί ο νόμος, έχει. Κάνω αυτό που πρέπει να κάνω, γιατί κύριε Βεζιρόπουλε, αδίκως πήρατε εσείς το λόγο και αφήστε τα αυτά γιατί το ξέρετε. Να κάνετε μομφή στο Προεδρείο. Κύριε Βεζιρόπουλε, καθίστε κάτω, αν έχετε πρόβλημα με το Προεδρείο, να ζητήσετε κάτι για το Προεδρείο. Λοιπόν, κύριε Λιουανέ. Αφού είχε απαντήσει ο αρμόδιος υπουργός, κύριε Λιβανέ. Ναι, ας μη συνεχίζουμε, αυτό λύθηκε. Νομίζω... Νομίζω ότι είναι λίγο προκριτικό. Λοιπόν, να ηρεμήσουμε. Ό,τι είχε να υποθεί, υπόθηκε. Κύριε Βεζιρόπουλε, πώς παίρνετε το λόγο από μόνο σας? Άστε, τίποτα δεν είναι δύσκολο. Εσείς πεταχτήκατε και είπατε για μένα όταν είπα κύριε απλά πρόεδρε, την κοινοβουλευτική διαδικασία. Πώς θα το ακούσουμε τώρα αυτό? Λοιπόν, να τελειώνουμε, να προχωράμε. Κύριε Τσαγαλώτα, ένα λεπτό. Ένα λεπτάκι μόνο. Νομίζω ότι δημιουργήθηκε μια ένταση χωρίς να υπάρχει ουσιαστικός λόγος. Έθεσε μια ερώτηση με τον τρόπο που την έθεσε, ότι του επιτρέψατε, κύριε Πρόεδρε, να τη θέσει. Την έχετε ξαναθέσει αυτήν την ερώτηση, έχει απαντηθεί πολλές φορές. Δηλαδή, είναι ένας διάλογος που θα τον κάνουμε αρκετές εβδομάδες τώρα αυτός. Για το θέμα του έμφυα. Νομίζω, κύριε Πρόεδρε, επειδή σας έχω ξανακούσει μερικές φορές, εγώ πιστεύω ότι είναι χρήσιμος ο λόγος σας. Όντως μπαίνετε πιο πολύ στην ουσία του θέματος και λέτε μία φράση παραπάνω, η οποία συνήθως είναι στην κατεύθυνση του να καταλαγιάζουν τα πάθη. Θεωρώ ότι έγινε μια συζήτηση, δόθηκαν υπέρ αρκετές απαντήσεις. Ας μην το επεκτείνουμε, γίνεται μια ωραία συζήτηση, τοποθετούνται όλοι οι βουλευτές από όλα τα κόμματα. Νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς να έχουμε άλλη ένταση. Ευχαριστώ. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ούτε την ένταση. Όταν το Προεδρείο δεν μπήκε στην ουσία του θέματος, μπήκε στη διαδικασία του θέματος. Πώς γίνεται ο νόμος και πώς εφαρμόζεται ο νόμος. Αυτό. Τελείως. Λοιπόν, το ξέρουμε όλοι. Ελπίζω το μάθαν και αυτοί που δεν το ξέρανε. Λοιπόν, ο κύριος
Φάγαμε πολύ χρόνο από το... Δεν το φάγαμε βέβαια το χρόνο από τον κύριο Λαμπρούλη. Έχει το... από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.